Σε 4 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης της γαλλικής εταιρείας εμφυτευμάτων στήθους PIP. Το δικαστήριο της Μασσαλίας έκρινε ένοχο τον 74χρονο Jean-Claude Mas, ο οποίος απέκρυπτε σκοπίμως ότι τα εμφυτεύματα περιείχαν σιλικόνη κατώτερης ποιότητας. Πολλά από αυτά έσπασαν, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων γυναικών. Ο Μας καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει η οικονομική αποζημίωση. Δεν θα μας φέρει πίσω την υγεία μας. Αυτό που έχει σημασία είναι η αναγνώριση. Το γεγονός ότι όλες οι γυναίκες θεωρούνται θύματα. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική απόφαση, αλλά είναι η πρώτη δίκη που αντιμετωπίζει ο Jean-Claude Mas. Είναι η αρχή. Είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σχεδόν 400.000 γυναίκες σε όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει εμφυτεύματα της PIP. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που σήμανε συναγερμός. Εκεί εντοπίστηκαν 8 κρούσματα καρκίνου που σχετίζονται με τα εν λόγω εμφυτεύματα.